Το ερώτημα καταρχήν ξεκινάει πάντα από το Α. Δεν ξεκινάει από το Ρ ή από το Σ. Πώς φτάσαμε εδώ, ποιος μας έφερε εδώ. Δηλαδή, έπεσε μια ξηρασία στη χώρα, δεν είχαμε γεωργική παραγωγή για 20 χρόνια, βουλιάξαν όλα τα καράβια της εμπορικής ναυτιλίας, δεν είχαμε κανένα καράβι, δεν είχαμε κανένα τουρίστα. Ρε παιδιά, φτάσαμε στη φτώχευση. Εφόσον τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη, ο στόλος παραμένει πολύ μεγάλος, ο μεγαλύτερος του κόσμου. Η γη μας είναι εξίσου έφορη από ό,τι ήταν. Και με τις νέες καλλιέργειες ακόμα εφορότερη. Εφόσον ο Έλληνας παραμένει και έξυπνος και γρήγορος και πνευματικός και εργατικός, τι είναι εκείνο που μας φτώχευσε? Πότε επιτέλους θα ακουστεί η αλήθεια? Αλλά ένα σύστημα που θνίσκει, επηρεάζοντας, εξαγοράζοντας γραφίδες και μικρόφωνα γνωστά, τα αντιλαμβάνεστε, χρειάζεται να τα περιγράψω εγώ, το πάνε εκεί. Πτώχευση ή μνημόνιο. Μα αυτή είναι η ουσία. Γιατί φτάσαμε ανάγκη να μπαίνουμε σε αυτά τα τμήματα? Ποιος μας πήγε εκεί? Μας πήγε το ΚΚ, τόσο ποσοστό. Μας πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο ποσοστό. Μας πήγε ο λαός, τόσο ποσοστό. Μας πήγε το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούμε κάτω να τα βάλουμε? 38 χρόνια από τη μεταπολίτευση που πήραμε μια Ελλάδα υγιή, υγιή Ελλάδα, και ντρέπονται να το πούνε ότι η επάρατος επταετία είχε δουλειά, υπήρχε ανεργία μηδέν, υπήρχε αύξηση παραγωγής, ανέβαινε το ΑΕΠ, ήταν το σκληρότερο νόμισμα της Ευρώπης. Επιτέλους δηλαδή. Φοβόμαστε να πούμε, μην μας πούνε το ένα και το άλλο. Και πήραν μια τέτοια Ελλάδα με 300 τη λίρα, 30 το δολάριο, και κάποια στιγμή μάλιστα είχε ανατιμηθεί η δραχμή στο δολάριο και είχε πάει 27 δραχμές από 30 για να πάρεις ένα δολάριο. Έρχονται οι κυβερνήσεις κατακλυσμός και εκείνο και εκείνο και εκείνο.